το vlog ξεκινάει με μία συγγνώμη στον Ηρακλή γιατί τον αίσθησα. Με περίμενε κάτω από το σπίτι γιατί έψαχνα τα κλειδιά του αυτοκινήτου και δεν τα έβρισκα πουθενά. Και φτάνουμε τώρα panic να κάνω το γύρισμά μου και το self-love για την εκπομπή στο Panic TV και μετά συνεχίζουμε τη μέρα μας. Δεν ήθελα πολύ να το συζητήσω αυτό με τη Χριστίδα που μου έδωσε, ας πούμε, τη δουλειά. Θα το πεις σε 20 χρόνια στον μεταλλό το βιού. Είχα πρόβλημα τότε. Α, το έχω πει τώρα στο vlog μου. Είναι από τα λίγα πράγματα, ενώ συνήθως λέω ναι, εννοείται, yes. Ξέρεις, όλες τις δουλειές είναι τέλειες. Ήταν από τα λίγα πράγματα που λέω... Μήπως... Από μέσα μου πέθανα και λέω ναι, εννοείται, πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Έχω φοβία. Δεν έπαιρνα μέρος σε θεατρικές παραστάσεις. Δεν έχω πει ποτέ προσευχή το πρωί στο σχολείο. Κάθε φορά έλεγα ότι ήμουν άρρωστη ή αργούσα να πάω όταν ερχόταν η σειρά μου. Ποτέ. Επειδή γενικά έχω το mindset να καταπολεμάω τις φοβίες, κάπου στην τρίτη γυμνασίου είχα πάει 17 Νοέμβρη και είχα ζητήσει από τη γιορτή που θα κάνω να μου δώσουν να απαγγείλω κάτι. Μα το είχες πράγμα. Ναι, και μου δώσανε 2 σελίδες. Πάλι σκατά τα έκανα και εκεί. Δηλαδή έτρεμε η φωνή μου στο μικρόφωνο. Ήμουνα... Και... Δεν ένιωσε ότι ξεπέρασε τον εαυτό σου, ναι, αλλά και προσωπικό challenge. Και πώς το λένε, και χορό που έκανα και ήμουνα σε επαγγελματική σχολή μπαλέτου. Κάθε φορά στα τέτοια, στις πρόβες, ήτανε σούπερ. Στις παραστάσεις, παιδιά, ξέρετε τι έκανα τώρα. Επαγγελματική σχολή μπαλέτου, παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παράσταση Χριστουγέννων, όλη η σχολή που ήταν αυτή η σχολή, τελειώνεις και γίνεσαι μπαλαρίνα. Είναι αν όχι η πιο top από τις top στην Ελλάδα. Κατέληξα, κάναμε στροφή, κατέληξα να είμαι ανάποδο. Ναι. Τέλος πάντων, είχα ακουστεί πάρα πολύ, απλά μου πήρε η Χριστίνα και μου το είπε. Και λέω, βλέπω μέσα μου να ό,τι θέλει. Τώρα είναι, γίνεται η... Γενικά είναι το πρόβλημα. Εσύ δεν φάνηκε άγχος καθόλου, εγώ δεν το είδα από κοντά, αλλά σου λέω ότι έλεγα. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή... Μου έλεγε καλά σχόλια και της κάνω μία... Ήσουν εκεί, μου λέει όχι, λέω από μέσα μου, α, έτσι εξηγείται. Ξέρετε τι παίζει ρόλο, γιατί θα μου πεις γιατί δεν το ξεπέρασες πιο παλιά που προσπαθούσες πάλι. Το vibe του κόσμου. Ρε εσύ, μόνο που βλέπεις ότι σε χειροκροτάνε και ότι χαίρονται και υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, δεν τα περίμενα. Δεν μου το είχε πει κανένας δηλαδή, συμβαίνει. Μπορεί να μου το είχε αναφέρει ο Φίλιππος, αλλά να έλεγα εντάξει. Σε σένα, ναι. Είναι ενέργεια, φίλη. Είναι ανταλλαγή ενέργεια. Ναι. Από τα λόγια, τα είχα μάθει απ' έξω 100% όλα. Δηλαδή, τα είχα πει σε όλους. Όποιον υπήρχε, τα έλεγα. Αυτό που φοβόμουν πάρα πολύ είναι. Επειδή δεν είχα ακούσει ποτέ τον εαυτό μου σε μικρόφωνο. Δεν το είχα κάνει ποτέ. Ναι. Και δεν κάναμε και πρόβα. Και έλεγα. Τι θα πω, θα την δράση όταν ακούσω τη φωνή μου στο μικρόφωνο. Πώς ήταν τελικά. Κομπλέ. Πολύ πιο τσίλα από ό,τι περίμενα. Ναι. Ναι, γιατί θα κάνει όλα. Θα κάνει το κράπ το ένα το άλλο, μπλα. Αλλά δεν είναι ουσιαστικά. Αυτό το σπάσι τα κατάφερα. Ναι, φουρ. Αφού μπορεί να κάνει το ρόλο τέλικα. Κατεβαίνω και λέω τώρα. Θα παραδώσω πίσω. Oh, good job, good job. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε μερικές φωτογραφίες. Θέλω να ανεβάσω φωτογραφίες. Και δεν ξέρω πάλι. Έχω χαθεί. Νομίζω πάλι θα ανεβάσω ό,τι να είναι. Γιατί δεν ξέρω τι να ανεβάσω story, δεν ξέρω τι να ανεβάσω post και είναι πάρα πολλές. Έχεις βγάλει άπειρες φωτογραφίες, μην μου το κάνεις αυτό, είμαι ζυγός. Καταλήξω πάλι να ανεβάσω όλες αυτές που δεν είναι τόσο ωραίες. Τι να κάνω. Να πας λίγο πιο πίσω για να φωτίσει καλύτερα. Τώρα βρήκες να μου το πεις. Τώρα βρήκες να μου το πεις. Πέραμε 10 χρόνια νεότερη εδώ. Πώς είναι, το προσπαθάμε στο μόνο του. Οπότε θα κάνουμε part 2. Τρία, δύο, ένα. Γιατί σταματάμε συνέχεια. Έχω ζεσταθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχω ζεσταθεί. Αχ, και πάμε το έφαλο. Για δουλειά. Ναι. Ένα, δύο. Μετράμε από το 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
εγώ ανήκω στο κομμάτι των ανθρώπων. Μπράβο, μωράκι, μπράβο! Σούπερ, σούπερ, Λίσο. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια. Καλό πόνι. Άντε, καλό βράδυ. Με έβγαλες. Ναι. Τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 4:30. Εντάξει, καλό βράδυ δεν λέμε. Λοιπόν, αφήνω τον Ηρακλή να πάει στη δουλειά του. Το vlog διακόπτεται, εγώ θα πάω σπίτι να φάω και θα βρεθούμε μετά από λίγες ώρες και θα συνεχίσουμε το vlog. Πού? Στο event της Βέλα. Θα πάω και γιατρό πρώτα και μετά θα πάμε event Βέλα και μετά έχουμε δουλειά, ε. Μετά έχουμε να κάνουμε, ξέρεις, ένα εμπορικό. Αυτά για σήμερα. Τι άλλα νέα. Είπα σε έναν άνθρωπο καλό βράδυ. Το είδαμε. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο event της Βέλα. Είμαι πτώμα. Κλασικά. Μετά να σε δω που έχουμε να πάμε σπίτι. Εγώ δηλαδή έχω να ταυτοποιήσω τα ψώνια που ήρθαν από τον Βασιλόπουλο. Και να κάτσουμε να κάνουμε εμπορικό. Έκπληξη. Πάμε μέσα. Να το πάμε. Το ίδιο κόνσεπτ, αλλά δεν βαριέται. Δεν θα βγάλει κόνσεπτ. Δεν είναι το γίνεται το αντίστροφο. Έλα, πες το μου. Πες το. Λοιπόν, είναι το ίδιο κόνσεπτ. Περίμενε. Πες θα το πω στον αρχιμάνατζερ. Εσύ ακόμα μαθητευόμενο. Ρε, θα σου κόψω το project, ρε. Έλα, λέγε. Λοιπόν, βγαίνω με τη βαλίτσα μου στο διάδρομο και γυαλιά ηλίου και λέω έτοιμη για αεροδρόμιο. Ξέχασα το πιο σημαντικό πράγμα. Παίρνω το μαξιλάρι και βγαίνω με το μαξιλάρι αγκαλιά. Τι πάση από εδώ. Βγαίνω με το μαξιλάρι αγκαλιά και γυαλιά ηλίου τη βαλίτσα. Τέλειο. Αυτό ήτανε. Ναι. Εντάξει, θέλει ακόμα λίγο, όντως. Λοιπόν, άκου τι θα κάνει. Αυτό που είπες θα το κάνω λίγο πιο τέτοιο. Λοιπόν, άκου. Ξυπνάς το πρωί με το μαξιλάρι. Είναι βράδυ. Δεν ξέρω. Βράδυ πρέπει να είναι. Βράδυ, τώρα θα το γυρίσουμε. Εντάξει, μαλάκα, θα φαίνεται τι είναι βράδυ πρωί. Ένα πόνι το έχει. Ναι, απλά να γυρίσουμε λίγο γιατί αυτό είναι το καλό μου προφίλ. Ναι, λοιπόν. Ακούστε... Ναι, να έχουμε και φως, να έχουμε και φως όμως. Εδώ, εμένα φύγει. Το κακό μου εντάξει, λοιπόν. Έχεις κακό. Έλα πιο κοντά, άνθρωπε μου. Είναι ότι ο κακά είναι. Λοιπόν, άκου, θα στο μπλουπίσω. Ξυπνάς και καλά. Ξύπνησες μόλις. Με το μαξιλάρι σου, τούμπανα, ξυπνάς και καλά, τι ωραία κλπ. Βαμμένη, γιατί κρατάς... δεν πρόκειται να ξεβαφτώ και θα κρατήσω το μακιγιάζ και το... Κρατάς το μαξιλάρι σου, τύπου, τι ωραία που ξύπνησα κλπ. Σηκώνησε. Ετοιμάζεις γρήγορα τη βαλίτσα σου, γιαγιά, ηλίου κλπ. Ετοιμάζεσαι να φύγεις. Ετοιμάζω και βαλίτσα. Καλά. Πώς θα ξέρουμε πόσα δευτερόλεπτα πρέπει να είναι. 15 είναι καλά, 15 φρόλογα. Α, σε 15 δευτερόλεπτα θέλει να γίνει. Ρε, θα σου πω τώρα. Και καλά, έχεις ξυπνήσει με το μαξιλάρι να φαίνεται ότι έχεις ξύπνησει του μπανά. Πας να φύγεις και την ώρα που κλείνεις την πόρτα, μπαπ, ξέχασε το μαξιλάρι που κοιμόσουν πριν, που ήταν τόπο ύπνος, και γυρνάς και παίρνεις και το μαξιλάρι σου. Το ίδιο, απλά να ξυπνάς κιόλας και να ξεκινάς για την πτήση σου. Εντάξει, θα πρέπει όμως να με βγάλεις πλάτη όταν ξυπνάω για να μην φαίνεται ότι είμαι παπαμένη. Τόπ είναι αυτό που σου είπα. Εντάξει. Πιο καλύτερο. Πιο καλύτερο δεν γίνεται να πεις. Αγράμματε. Εγώ. Ναι. Πιο καλυτερότερο. Παρά πιο κάλιστο. Παρά πιο χειροτερότερο. Πιο καλύτερο. Το λέει και ο γονίδης. Πιο κάλιστο. Πιο καλύτερο. Ακόμα χειρότερο. Ναι, το ξέρω.
Άρα ξέρει. Θυμίζεται για τι ακαδημαϊκές τη γνώση. Αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα από τον Παπινιώτη. Με σαν να λέμε Παπινιώτη. Γονίδη. Πάμε να χορέψουμε. Άντε, πάμε να χορέψουμε. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Μικρό ή θα ψήσω το ψάρι, θα είναι μεγάλο. Ευελπιστώ να πιάσω μεγάλα ψάρι. Πού πάμε? Τελικά ακυρώθηκε η δουλειά, θα πάμε για escape room. Το εμπορικό θα βγει μεθαύριο. Να πάρω κανένα Xanax ή καλό για κακό. Όχι ρε. Δεν χρειάζεται, ενώ την παρέμω και ο γαρί. Είναι ένα ντούκι ρε. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Τζίο. Ο ηθοποιός. Τι θέλει να έρθει ο Φίλιππος. Στο escape. Ναι. Όχι, είναι στούντιο, με το Skype. Στο στούντιο με το Skype χορεύουμε και τέτοια. Πώς το λέει τώρα και το λένε όλοι. Πολλές. Είδα μια συνέντευξη στο Skype και από κάτω όλοι γράφανε «χορεύατε». Λοιπόν, πάλι καλά θα έρθει ο Τζίο γιατί ο Τζίο κουβαλάει. Μα λέγα εγώ αυτό το Branding Black το έχω δει κάπου, δεν θυμάμαι, κάποιος μου το είπε. Καλό είναι, καλό είναι. Φίλε, πρέπει να είναι full χέσιμο. Είναι από τα τρομακτικά που έχω κάνει. Κοίταξε εμείς του Κάρις πουθενά. Ναι, πρέπει να προσέχω όντως. Τι έγινε, μαλακά. Ρε, πήγαινε πίσω! Το τρένο ρε, θα μας πατήσει! Ήταν πράσινο γι' αυτό. Δεν ακούς το τίκι τίκι. Τώρα πάω. Δείξε και το τρένο που περνάει. Πού είναι? Είναι κανονικό τρένο. Τι είναι, ψεύτικο? Μα λέγαμε με τρελάει. Δεν εννοούσα αυτό! Εννοούσα μήπως είναι... Μήπως είναι από Lego. Μήπως είναι τραμ. Το Intercity. Εγώ θέλω να πάω με το Intercity. Όχι, τι ωραία μαλάκα. Με αυτό που κάνετε για τις Ευρώπες. Ναι, με το Orient Express, με τον Περσεβηρικό. Τι είναι αυτό που λες? Το Orient Express. Ναι. Τραγουδάρα είναι μαλάκα, ε. Άκου, άκου. Άστο, το κάνω μόνο μου. Άστο, σε πνίξω. Όχι, δεν το κάνω μόνο μου. Πάνε τα γυαλιά. Σταμάτα, Χρυσούζη. Κατού λέμε. Ο Στέλιος, να, τώρα φύγαμε από το πλαστικό. Εσύ που το ξέρεις. Μα μαζί ήμασταν, με πήρε για συμπαράσταση. Ναι, βγήκε το παντελόνι μου, είναι φουσκωμένο. Τι? Πήγε πέντε. Πέντε εκατοστά, ναι. Έβαλα δύο. Τι? Σβήσε εκεί. Έβαλα... Σε αυτή τέσσερα έβαλε. Καλά, εντάξει, άντε, πήγε 7. Λοκίδα, στο Δημήτρη. Δεν κάναμε πολύ μοντάζ, δεν κάναμε τη μία. Κάτσε καλύτερα μετά, θα σου πω. Είχαμε πολύ καιρό να κάνουμε κομπή. Καταλαβαίνετε ότι οι καταστάσεις είναι δύσκολες αυτές τις μέρες. Είμαστε στο κόψιμο, επιστρέψαμε στο κόμμα του Τάξη Κοίτη. Είμαι ο Στέλιος Πέλιος και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μισή ώρα. Και πολύ είπαμε, ξεκινάμε τις αφιερώσεις. Ξέρουμε ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, περιόριστα. Είναι που θα σε δώσει, γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να δεχτώ. Θέλεις να αφιερώσεις κάποιο τραγούδι? Θέλω να αφιερώσω σε όλο τον κόσμο, ειδικά στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει, το ελεφαντάκι. Οκ, λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Μπομπίτο, ρίξ' το. Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι. Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια κι όλο κάνει τούμπες και γελά. Δεν είναι καλά τα νεύρα μου. Δεν θα έχεις υλικό σίγουρα σήμερα. Δεν θα έχεις ποτέ. Θα χάσεις τη δουλειά. Τα ξέρεις. Και θα... Εσύ απολύεσαι. Εσύ απολύεσαι. Έχω αναπούλα, πονοκέφαλο. Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη Panic Radio. Θα τρακάρουμε. Άσε, θέλω να ακούσω. Γιατί με τα πριόνια που θα ακούσετε στις 24 του μηνός, ό,τι παρέα. Κανένας θα μην πάει, κανένας! Με το show θα είστε εκεί πέρα. Θα μπει στο vlog αυτό. Σε παρακαλώ, τώρα θέλω απόλυτη ησυχία. Απόλυτη ησυχία θέλω τώρα. Βαράει και ο ήλιος με τα μούτρα μου. Α, ξέρεις τι ώρα που είναι το φως εδώ πέρα. Σε παρακαλώ. Δεν αντέχω, αλήθεια σου λέω. Νιώθω ότι θα πάθω εγκεφαλικό, παιδιά, δεν ξέρω γιατί.
Μάλλον αυτό είναι ο καφές που δεν πίνω συχνά. Δεν φταίει το Panic Radio σίγουρα. Καλά. Το ότι ήταν triggering το Panic Radio. Ήταν triggering, οκ. Okay, 100%. Ανοίγμα Radio. Ανοίγμα. 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 Ανοίγμα διαβάζει τα λατινικά. Ανοίγμα διαβάζεται. Γιατί έχει κάνει και λατινικά σου. Ναι, εννοείται. Έγραψα καθαρό είδο τη Πανελληνία στα λατινικά. Για στην ιστορία. Okay. Κατεύθυνση. Άρα ανοίγμα. Έχουμε έρθει στο Fame Story να πάρουμε συνέντευξη στον FY. Πάμε. Πώς νιώθεις? Α, γεια σας. Πώς σε λένε? Με λένε Φίλιππο Γιαγκούλη. Το όνειρό μου είναι να γίνω ζωγράφος. Νόμιζα ότι ήταν ηθοποιός. Το όνειρό μου ήταν να γίνω μπαρμπέρης. Και ήρθα να... Έχω ακούσει ότι σου αρέσει πάρα πολύ να σε βάφουν. Το λατρεύω να με βάφουν γιατί φαίνομαι ξεκούραστος. Είναι μια οφθαλμαπάτη. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο το κρατάς. Είναι το μικρόφωνο μου. Χτεσινάσαι στη δουλειά, αλλά είναι δυνατόν. Τι ρωτήσεις να θες. Λοιπόν, ποια τραγούδια θα πει σήμερα? Σήμερα θα πω... Το μήλο μου κόκκινο. Με τη μάνατζερ μου παρακαλώ να συνολευθείτε για δεν το... Δεν αφήνουμε, δεν αφήνουμε. Κλείς την κάμερα. Πώς κάνουνε, κλείς την κάμερα. Και έμαθα από όλους ότι ήσουν άψογοι. Αλήθεια. Ότι ήσουν καλύτεροι από όλους. Αλήθεια. Ναι, ότι δεν έκανες ούτε ένα λάθος. Έκανε ένα μικρό, δεν ξέρω αν το κατάλαβα. Είπες όλα τα ονόματα σωστά. Τα τραγούδια και αυτά, τις συνεργασίες. Τα πάντα όλα. Ναι, ναι, τα είπα σωστά. Τα είχα μάθει απ' έξω, τα έλεγα στον ύπνο μου. Τα έλεγα στον ύπνο μου. Αλήθεια, μου είπαν ότι ήσουν πάρα πολύ καλύτεροι. Δεν νομίζω. Παντού σας έχω θέσει. Τι? Παντού σας έχω θέσει αυτό το πλό. Πάμε παιδιά, πάμε θέσεις φασόλι. Είσαι καλεσμένη, φεύγεις φίλε σου. Μα τι κάνω χάλια, αφορά η μαγιγιά. Θα μην ήμουν έτσι μαμά. Υπάρχει μια κουζίνα. Thank you. Ευτυχώς που μας το έστειλε ρε παιδί μου, να μην το χάσουμε. Φίλιππε, η μαμά μου μου έστειλε βίντεο εσένα. Πάλι καλά, να μην το φάνεις ρε παιδί. Για να το δω κιόλας. Έχουμε beef, έχουμε beef. Πάλι καλά που το βλέπεις επειδή σε έστει. Τελειώνει η πιο κουραστική εβδομάδα του vlog στο Mad Walk. Εγώ είμαι λίγο ψηλό άρρωστη τώρα και δεν έχω μπορέσει να βάλω το outfit που υπολόγιζα ότι θα βάλω. Έχασε λίγο πρόβλημα. Sorry. Ναι, εντάξει, ωραίος φάει. Τόσο πολλά. Τίποτα. Κοίταξε, εγώ ξέρω ότι αυτή η εβδομάδα και εμένα βασικά τώρα σήμερα τελειώνει η εβδομάδα μου συστηκά. Από αύριο θα είναι χαλαμή. Από αύριο θα είναι καινούργια εβδομάδα. Αυτό δεν είναι. Να είμαι από τρίκο. Θα τον βγάλεις τον Φίλιππο. Άμα θες. Άμα θέλει Αλεξία, εγώ άμα θέλω. Άμα θες εσύ θα σε βγάλω σίγουρα. Α, για το δικό σου vlog. Κατάλαβα. Δυο φορές. Εγώ θα έλεγα ότι και έξω μου αρέσει η μπλούζα. Απ' τι έγινε χθες. Θες πήγαμε escape. Δεν σου είπαμε. Ευχαριστώ. Και μετά το escape, το οποίο είχαν τρομάξει όλοι φουλ. Ο Στέλιος σε κάποια φάση, μόνο που δεν ανέβηκε στην πλάτη μου, έκανε ένα έτσι. Ήμουν εγώ πλάτη και έκανε ένα έτσι. Ναι. Έπρεπε να τον πάρεις σε θέση. Τον έπαιρνα έτσι. Σαν το σκουμιντού και το ρασάκι. Ναι. Φοβήθηκαν όλοι πάρα πολύ. Fun fact, μας κατάλαβαν από τις κάμερες ο Game Master και άφησε ένα κλειδί που έλεγε το όνομα Φίλιππος και έλεγε... Φίλιππε, λέει, πρέπει... Λέει από το ηχείο, από τα μεγάφωνα, Φίλιππε,
Πρέπει εσύ να πας στο τελευταίο δωμάτιο τώρα. Μόνος μου, ρε. Με το Φίλιππ. Με τίγκα δαίμονες μέσα. Και ξέρω. Να λέει, λέει ο Φίλιππος, οκ, θα πάρω τον Τζίο μαζί. Όχι, Φίλιππε, μόνος σου. Για την ακρίβεια έλεγα. Ήταν εκεί πέρα ο γενναίος, ο γενναίος μας, τέλος πάντων, και λέω στο γενναίο. Και λέω στο γενναίο, έλα, Φίλιππε, πήγαινε, ρε. Όχι, λέει αυτόν, εσένα τον Φίλιππο. Ναι, ναι, ναι. Και μετά λέει, αν δεν πας εσύ, θα πρέπει να πάει η Αλεξία. Και λέει, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα πάει από τους δύο. Κατάλαβες, με πάτησε, ναι. Και, με πάτησε όταν στην περηφάνεια. Πήγε ο Φίλιππος. Πήγε. Πήγα και τους φώναζα, ρε. Τώρα, ε! Μην κουνηθείς, του λέω. Ήτανε μέσα δύο μαλάκες και ήταν κι άλλο. Τότε διαπραγματεύτηκε πρώτα. Έλεγε, θα πάω, αλλά θα μου έχεις τα φώτα ανοιχτά. Γιατί του είπε, ναι, να του λέω, και το μου λέει, όχι, και μου λέει, θα σε βοηθήσω με τα φώτα. Και του λέω, περίμενα, του λέω. Πριν πάω, του λέω, δείξε μου τι φώτα θα μου έχεις ανοιχτά. Και του λέω, εγώ θα διαπραγματευτώ μέχρι τελικής πτώσης, του λέω εδώ πέρα. Και κάθομαι εδώ, βλέπω τα φώτα που μου έχει ανοιχτά, βλέπω τα φώτα που μου έχει ανοιχτά και λέω, εντάξει, μου κάνουν. Και πατάω ένα sprint, έπρεπε να τρέξω μέχρι δύο δωμάτια να περάσω και μετά να πάω κάτω από ένα μυστικό πέρασμα. Τέλος πάντων, να βγω σε ένα άλλο δωμάτιο. Ποτέ. Και όταν μπήκα στο άλλο δωμάτιο, σβήνουν τα φώτα και όταν ανοίγουν έχει μέσα κόσμο, ρε. Και αρχίζω τους φάνω, τους μαλώνω. Ε, μην κουρδίτε, ρε! Μην κουρδίτε εκεί πέρα, καθίστε. Μισό, περιμένετε λίγο, να κάνω τη δουλειά μου, μισό. Πάω, ξέρω εγώ, να πάρω μια μαλακία που πρέπει να πάρω και πετάγεται η άλλη με τρομάζει. Σταμάτα, ρε, με τρομάζει, σταμάτα, περιμένετε. Μετά πάω να φύγω και μου πιάνει και μ' αρπάζει το πόδι όπως και δεν μ' αφήνει να φύγω. Να στο παπούτσι μου την ώρα, μαλάκα. Ε, κανόνες του λέω, ξέρω τι ώρα τελειώνεις, μαλάκα. Του λέω, είμαστε τελευταία, είμαστε τελευταία που έχουμε εδώ πέρα, ε. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, και το θέμα δεν είναι όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι μετά από το escape, με άλλα τέσσερα αγόρια, λένε τι να κάνουμε τώρα, 3 ώρα το βράδυ, θα πάμε Mac. Και λοιπόν, πάμε Mac, εγώ λέω, προφανώς δεν θα πάρω κάτι να φάω 3 ώρα το βράδυ. Πρέπει να κάνουμε διατροφή και τέτοια. Φτάσαμε σπίτι και παρήγγειλα στο σπίτι μου. Και έφαγε πιο αργά τέλει. Ναι. Και νιώθω έτσι φρισμένη και χάλια. Έφαγα εκεί μου. 5 ώρα το πρωί. Χάλια. Κοίτα, και αυτό δηλαδή που έχω βάλει έτσι λίγο πιο φαρδιά, ρούχα και τέτοια, έχουν πριστεί, ρε παιδί μου, αν fast junk food, κατευθείαν πρίζονται τα μάτια εδώ. Εσύ να τα ακούς αυτά, Ηρακλή. Display έχει να κάνει κάποιες δηλώσεις. Βγάλε λίγο το κεφάλι. Display, θες να βγάλω. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι είναι να πούμε, θα τα πούμε όλα εδώ πέρα. Ωραίο χρώμα λιών είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα. Το στρουφάκι κάτι έχει να πει. Εντάξει, αυτό ήταν το vlog, άντε. Έχει και όντζε να κάνει κάποιες δηλώσεις, αλλά...